Καλημέρα. Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, το πρωινό μα vlog. Βγαίνει με λίγα λεπτά καθυστέρηση επειδή το γύρισα ειδικά σήμερα το πρωί, βασισμένο πάνω στου προβληματισμού που έχουμε όλοι μα σε σχέση με την πρόσφατη επικαιρότητα. Ε, Χθε το βράδυ, κάναμε ένα live στο κανάλι, το οποίο διόρκησε και πολλή ώρα πάνω από μία ώρα που στο μεγαλύτερο μέρο μιλούσαμε ε, για το θέμα το οποίο ήταν πρώτη είδηση στα κανάλια στην Ελλάδα, φαντάζομαι σήμερα θα είναι και στην Κύπρο, για το γεγονός ότι μία ύποπτη έχει προσαχθεί στην ασφάλεια και ανακρινόταν χθε, προανακρίθηκε χθε και από ό,τι διάβαζα προλίγου έχει οριστεί για τις 16 Ιουνίου η κανονική ανάκριση. Αν τα λέω θα. δεν είμαι νομικός, δεν γνωρίζω τους όρους, ό,τι έχω διαβάσει. Λοιπόν, ε, αυτό το βίντεο δεν έχει να κάνει με την υπόθεση. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι δεν δικαιούμαι εγώ ω ψυχολόγο, που δεν γνωρίζω τίποτα για την υπόθεση οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό που διαβάζουμε στο διαδίκτυο, που οι πληροφορίε που διαβάζουμε στο διαδίκτυο δεν είναι όλε έγκυρε, δεν είναι όλε αξιόπιστε, δεν είναι όλε αντικειμενικέ. Πρόκειται για μια υπόθεση που εξεχνιάζει αστυνομία, δεν είναι πλήρω εξεχνιασμένη υπόθεση, δεν έχει προσαχθεί στη δικαιοσύνη και να καταδικαστεί. Κάποιο, κάποια κτλ. Οπότε δεν μπορώ να μιλήσω ειδικά. Και ακόμη και αν ήταν τελειωμένη υπόθεση, πάλι δεν θα μπορούσα να μιλήσω, γιατί η άποψή μου είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε διαγνώσει για πρόσωπα και καταστάσει, έστω και αν είμαστε ψυχολόγοι, από τη στιγμή που δεν έχουμε ενεργή ανάμειξη στο assessment, δηλαδή στην αξιολόγηση τη ψυχική υγεία και τη προσωπικότητα ενό ανθρώπου. Είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία αναδύονται μέσα από αυτό το περιστατικό, μέσα από όσα γνωρίζουμε γύρω από αυτό το περιστατικό και μας προβληματίζουν. Πρώτα απ' όλα είναι η επικινδυνότητα που μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο ευρύτερο περιβάλλον μας και μπορεί να είναι επικίνδυνοι και να μην το αντιλαμβανόμαστε. Εντάξει. Εάν όντως αυτή η γυναίκα, η 35χρονη, η οποία κατηγορείται για ανθρωποκτονία προθέσεως, αν έχω καταλάβει καλά, ή τέλος πάντων κατηγορείται για την επίθεση με βιτριόλη στην 34χρονη, αν είναι όντω ένοχη, είναι μια γυναίκα η οποία κατάγεται από μια περιοχή κοντά στην περιοχή από την οποία κατάγεται το θύμα και φαίνεται ότι έστω και από μακριά γνωρίζονταν, ότι δεν ήταν φίλες κολλήτες, αλλά έστω και από μακριά γνωρίζονταν. Άρα, εάν είναι αυτή η θήτης, μιλάμε για μία περίπτωση στην οποία ένα πρόσωπο βρίσκεται στο ευρύτερο περιβάλλον α, του θύματος, το οποίο προφανώς δεν λειτουργεί φυσιολογικά, δεν είναι φυσιολογικός τρόπος σκέψης και φυσιολογικός τρόπος λειτουργίας να σπάσεις κάθε κοινωνικό και ηθικό φραγμό και να επιτεθείς με καυστικό υγρό στο πρόσωπο μιας άλλης γυναίκας, ενός ανθρώπου. Δεν είναι. Δεν είναι, δεν είναι συμπεριφορά. Δεν είναι νόμιμη συμπεριφορά και δεν είναι αποδεκτή κοινωνικά συμπεριφορά. Δεν είναι κοινωνική, αποδεκτή κοινωνικά αυτή συμπεριφορά με τίποτα. ο μεγάλος προβληματισμός είναι μήπως έχουμε και εμείς στο περιβάλλον μας τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι ε, φεστια που περιμένουν να κραγούν και ανα πάσα στιγμή μπορεί εκεί που είμαστε άνεγνιας, εκεί που δεν έχουμε καθόλου το μυαλό μας ότι μπορεί η τάδε να με ζηλεύει, να με φθονεί, η τάδε να τα έχει βάλει μαζί μου, υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε και εμείς στο στόχαστρο. Μια άλλη, ένας άλλος προβληματισμός ο οποίος ε, προκύπτει μέσα από όλη αυτή την κοινωνική συζήτηση είναι μην τυχόν και βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι θα αντιγράψουν αυτή την κατακριτέα εγκληματική αποτρόπια πράξη. Λοιπόν, δεν μπορώ να γνωρίζω αν υπάρχουν άνθρωποι που θα την αντιγράψουν. Αυτά τα οποία μπορώ να πω ως επαγγελματίας ψυχικής υγείας, ως ψυχολόγος που έχω τελειώσει τον τομέα κλινικής και κοινωνικής ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι τα εξή. Ε, υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ εγκλημάτων πάθους και προμελετημένων εγκλημάτων. Αυτό το έγκλημα, από ό,τι διαφαίνεται από όσα έχει πει η αστυνομία, είναι προμελετημένο. Δηλαδή δεν είναι έγκλημα που έγινε εν βρασμό ψυχής. Δεν δηλαδή, ήταν δύο άνθρωποι τσακώθηκαν και πάνω στον καυγά ο ένας από τους δύο επιτέθηκε και προκάλεσε σωματική ζημιά στον άλλο. Το προμελετημένο έγκλημα, είναι πολύ πιο ανησυχητικό και πολύ πιο επικίνδυνο και πολύ πιο φοβιστικό για όλους μας από τα εγκλήματα που γίνονται εν βρασμό ψυχής. Γιατί στα εγκλήματα που γίνονται εν βρασμό ψυχής έχουμε μία αίσθηση ελέγχου ότι αν δεν μπλέξω σε καυγάδες, αν δεν μαλλιοτραβηχτώ με έναν άλλον άνθρωπο, αν δεν φτάσω μία υπάρχουσα σχέση με έναν άνθρωπο στα άκρα, αν φύγω νωρί, αν δεν τσακωθώ, αν δεν προκαλέσω, αν μπορώ να κάνω νωρί καταγγελία στην αστυνομία ότι ο σύντροφο, η σύντροφο, μου μια φίλη μου, ένα φίλο μου με κακοποιεί, φοβάμαι ότι με, 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 με απειλεί, ότι θα με σκοτώσει ή θα με κάνει, μπορεί να γλιτώσω. Ε, και σαφώς όταν α, γίνεται κάτι τέτοιο όπως αυτό που έχει γίνει, το οποίο ήταν προμελετημένο και υπάρχουν αποδείξει ότι ήταν προμελετημένο. Όταν γίνεται κάτι το οποίο ήταν προμελετημένο, εκεί έρχεται το στοιχείο της αβοηθησίας. Πώς μπορώ εγώ να γνωρίζω ότι το τάδε πρόσωπο ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει βρεθεί στη ζωή μου τυχαία, είτε γιατί πηγαίναμε στο ίδιο σχολείο, είτε γιατί μέναμε στην ίδια γειτονιά, είτε γιατί ε, μιλάμε στο facebook και τέλος πάντων είμαστε φίλοι στο facebook, είτε γιατί ε, έχω πάθει εμμονή με αυτό το πρόσωπο επειδή ε, το τέρι μου ή αυτός που νομίζω για τέρι μου τις έχει στείλει έτοιμα φιλία στο facebook δεν ξέρω αν ισχύει αυτή η πληροφορία, είναι δημοσιογραφική πληροφορία άρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν ισχύει δηλαδή αν κάποιο άλλο πρόσωπο τα βάλει μαζί μας, μας στοχοποιήσει, πάθει εμμονή μαζί μας και καθίσει να προσχεδιάσει την εξολοθρεύσή μας και θα πω ξανά αυτό που είχε πει ο πατέρας μου, όταν το είχαμε συζητήσει το ζήτημα με την επίθεση με το βιτριόλι, μου είπε μπορεί να είναι και χειρότερο από το να τη σκότωνε την κοπέλα αυτό που τη έκανε. Και συμφωνώ με τον μπαμπά μου ότι είναι ξέρω, πολύ φοβιστικό. Δηλαδή είμαι σίγουρη ότι όλοι μα αυτέ τι μέρε έχουμε προσπαθήσει, όχι όλοι μας, οι περισσότεροι που έχουμε συνέστηση, έχουμε προσπαθήσει να μπούμε στα παπούτσια της κοπέλας που έχει δεχθεί την επίθεση, πόσο άσχημο πράγμα πρέπει να είναι, να καεί το, το, πρόσωπο, να καεί το πρόσωπο σου και λέει καίγεται ακόμη και έχει πόνο στο σώμα σου, να παραμορφωθείς, να, να, να είσαι στο νοσοκομείο, να είσαι για, για μήνε, φαντάζομαι, με πανορθωτικές επεμβάσεις, να χάσεις την αθωότητα σου σε όλα τα επίπεδα, γιατί η βασική αθωότητα που έχουμε εμείς οι άνθρωποι είναι ότι θα ζήσουμε πολλά χρόνια και θα είμαστε υγιείς και καλά. Αυτή είναι η βασική αθότητα που έχουμε, ότι έχουμε χρόνο μπροστά μας για να ζήσουμε τη ζωή μας και ότι θα είμαστε πάντα όπως είμαστε τώρα, ότι θα είμαστε πάντα νέοι, θα είμαστε πάντα εμφανίσιμοι, θα είμαστε πάντα λειτουργικοί. Δεν ξέρουμε και η λειτουργικότητα της κοπέλας αυτής πόσο θα έχει πληγεί στο τέλος της μέρας. Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω προσπαθούν να σώσουν το αριστερό της μάτι. Η εμφάνιση του προσώπου με τίποτα δεν θα μπορεί να σωθεί. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για πολύ πιο ελαφριά, ελαφριά τραύματα και σημαδεύεται για μια ζωή το θύμα, σκεφτείτε τώρα για 93% λέει του προσώπου του έχει επηρεαστεί από το θύμα. Είναι. είναι ακατάλληπτο, δυσνόητο και ακατάληπτο. Οπότε έρχεται αυτό ο προβληματισμό και λέμε από τη στιγμή που, είναι προ... που γίνεται ένα προμελετημένο έγκλημα, πώ μπορώ εγώ να γνωρίζω ότι ο οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε με έχει βάλει στο μάτι. Και, για, με, και, μπορεί να με έχει βάλει στο μάτι και για κάτι που δεν με αφορά. Δηλαδή, αν μου έχει στείλει μήνυμα με ένα κάποιο έτοιμα φιλία ή μου έχει στείλει μήνυμα και με φιλουστάρει κάποιο που, δεν, το, που δεν, δεν είμαι εγώ που του είπα να μου στείλει, μόνο του έχει στείλει. Αυτό με, και αυτό και πάει η σύντροφο του ή η πιθανή σύντροφο του, ξέρω τι, τι, ήταν, και ψάχνει τα κινητά του και βλέπει ότι μου στείλει έτοιμα φιλία και με βάζει μονή μαζί μου με μένα. Τώρα μιλάω θετικά Επειδή μου στείλει έτοιμα φιλία, αυτό είναι πολύ φοβητσιάρικο. Πολύ φοβιστικό. Πάρα πολύ φοβιστικό. Το οποίο φυσικά νομίζω ότι δεν χρειαζόταν και το Facebook για να γίνει. Δηλαδή, φαντάζομαι στα παλιά τα χρόνια μια παρόμοια περίπτωση θα ήταν να, να, να χαμογελάσει σε μια κοπέλα κάποιο, να τον δει αυτή που είναι η γυναίκα του, ή νομίζει πω είναι η γυναίκα του, επιδιώκει να γίνει η γυναίκα του ή σύντροφο του, δεν ξέρω τι άλλο, και να εγκληματίσει βάρο τη. Λοιπόν. Ε, ναι, υπάρχουν άνθρωποι στην κοινωνία οι οποίοι είναι αδιάγνωστοι, οι οποίοι έχουν διαταραγμένες προσωπικότητες, οι οποίοι είναι διαταραγμένες προσωπικότητες, των οποίων οι προσωπικότητες είναι διαταραγμένες, οι οποίοι έχουν έλλειψη ενσυναίσθησης, δεν έχουν φιλότιμο, δεν έχουν ενοχές, δεν έχουν τύψεις και μπορούν να δηλητριάσουν τους άλλους. Οι λεγόμενοι τοξικοί άνθρωποι. Σε αυτό το κανάλι εδώ πέρα και στην εκπομπή που έκανα στην τηλεόραση, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για την τοξικότητα. Τι σημαίνει τοξικότητα. Τοξικότητα δεν σημαίνει κατακρίβεια κατα βιτριόλη, το καυστικό οξύ, το θηκό οξύ με το οποίο έγινε η παρούσα ε, επίθεση. Τοξικότητα σημαίνει δηλητηριώδη συμπεριφορά, συμπεριφορά η οποία μας βλάπτει ψυχικά και δυνητικά και σωματικά. Και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, και έχω δει ότι και η φίλη Έλενα η Πρέντζα, η οποία είναι νομικός και είναι αυτό το διάστημα, έχει γράψει κάποια σχόλια κάτω από το live και προβληματίζεται και ίδια, όπως φαντάζομαι και πολλοί άλλοι προβληματίζονται, άνθρωποι που ανήκουν στο σώμα των δικηγορών, των νομικών, των δικαστών κτλ. Προβληματίζεται για το αν η δικαιολογία της ψυχικής διαταραχής, δηλαδή το στυλ αν η θήτη σε ένας έρθει και εμ, εμ, πει εγώ ξέρετε έχω πάσχο από αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, είμαι διαγνωσμένη. Τη γίνουν δηλαδή τα, τα τεστ, τα ψυχομετρικά τεστ, τα τεστ προσωπικότητας και βγει ότι έχει διαταραχή αντικοινωνική προσωπικότητα και ίσω βγει και διαταραχή ναρκιστική προσωπικότητα μαζί, ίσω βγει και κάτι άλλο μαζί, και αυτό να αποτελεί εισιτήριο για μικρότερη ποινή ή για προ, αντί φυλάκιση παραμονή σε ψυχιατρικό ίδρυμα κλπ, κλπ, κλπ. Αυτά τα νομικά δεν τα γνωρίζω. Αυτό όμως το οποίο γνωρίζω ως ψυχολόγος που έχω ασχοληθεί ε, με την ε, ε, μελέτη των τριών βασικών κατηγοριών ψυχικών διαταραχών που υπάρχουν στον DSM. Εδώ βλέπετε πίσω μου τον DSM-5 είναι η τελευταία έκδοση του εγχειριδίου διάγνωσης ψυχιατρικών διαταραχών της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Ε, Βλέπετε πόσο μεγάλο, πόσο ογκώδης, βιβλίο είναι. Αυτό είναι το, το, πρωτότυπο στα αγγλικά. Το είχα πάρει το, το 11, το 12 μόλις είχε βγει και κυκλοφορήσει το 11 μόλις είχε κυκλοφορήσει. Και μάλιστα το είχα, το είχα, το είχα, το είχα πάρει μέσω διαδικτύου. Αυτό είναι το, το πιο σύγχρονο Uh, διαγνωστικό εγχειρίδιο uh, ψυχικό διαταραχών, είναι η πέμπτη έκδοση, τον DSM-5 από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία. Το προηγούμενο με το οποίο το, οποίο το έχω μάθει απ' έξω είναι τον DSM-4, Text Revised, που ήταν το προηγούμενο που το ξέρω που το έχω, το, το έχω αρχιοθετήσει. Σε αυτό το, σε αυτό το εγχειρίδιο, οι ψυχικές διαταραχές διαχωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη βασική κατηγορία είναι οι ψυχικές διαταραχές οι οποίες προκαλούνται λόγω ο, ε, καταστάσεως της ζωής και γενετικών παραγόντων. Οι απλές ψυχικές διαταραχές, θα έλεγα, για παράδειγμα, διαταραχές συναισθήματος, η κατάθλιψη, η αχώδης διαταραχή, η διαταραχή πανικού, πράγματα τα οποία μας συμβαίνουν και γιατί έχουμε γενετική προδιάθεση και γιατί μας έχουν συμβεί κάποια τραυματικά γεγονότα στη ζωή μας, που μπορεί να πυροδοτήσουν μια χόδη διαταραχή, μια ένα καταθλιπτικό επεισόδιο ή μια οποιαδήποτε ε, διαταραχή συναισθήματο, γιατί όπω έχουμε πει και άλλε φορέ, στα, στα πλαίσια της κατάθλιψης είναι μεγάλο το range των, των διαγνώσεων που μπορούν να γίνουν. Η άλλη μεγάλη κατηγορία είναι η κατηγορία των ψυχωτικών διαταραχών όπως είναι η λεγόμενη σχιζοφρένεια, όπως είναι η διπολική διαταραχή, οι οποίες είναι γενετικές, έχουν γενετικό παράγοντα πολύ έντονο, δηλαδή γεννιούνται οι άνθρωποι με γενετική προδιάθεση για εκδήλωση ψυχοτική διαταραχής και η ψυχοτική διαταραχή αυτή εκδηλώνεται συνήθως από την εφηβεία, από τα 15, 17 μέχρι τα 30, 32 χρόνια. Ε, οι ψυχοτικές διαταραχές είναι διαταραχές οι οποίες κάνουν τον άνθρωπο να μην έχει επαφή με την πραγματικότητα, να έχει παρεστήσει, ψευδεστήσεις, και να μην είναι λογικός. Οι ψυχωτικές διαταραχές είναι σοβαρές διαταραχές, οι οποίες όμως έχουν θεραπεία μέσω της ψυχιατρικής, που έχει εξελιχθεί πάρα πολύ στον τομέα των ψυχοφαρμάκων και υπάρχουν εξαιρετικά, Αντιψυχωτικά φάρμακα τα οποία βοηθούν αυτού του ανθρώπου να έχουν μια φυσιολογικότητα τη ζωή. Με ρωτούσε κάποιο προχθές για τη διπολική διαταραχή ή αλλιώ μανιοκατάθλιψη. Αν παντρευτώ κάποιον που έχει μανιοκατάθλιψη ή διπολική διαταραχή, μπορεί να ζήσει φυσιολογική ζωή. Και είπα βεβαίω: Αν κάνει τη θεραπεία του, τη θεραπεία τη και την κάνει επισταμμένα, μπορεί να ζήσει φυσιολογική ζωή. Οι άνθρωποι που έχουν ψυχωτικέ διαταραχέ, πολύ σπάνια εμπλέκονται σε εγκλήματα. Δεν υπάρχει correlation. Δεν υπάρχει συσχετισμό μεταξύ ψυχωτικής διαταραχής και εγκληματικότητας. Εντάξει. Και είναι έντονο το στοιχείο το γενετικό και το κληρονομικό σε αυτή την περίπτωση. Και ακόμη και όταν μιλάμε για drug induced psychosis, ψυχώσεις οι οποίες προκαλούνται από τη χρήση ε, ουσιών, και εκεί πέρα υπάρχει το γονίδιο, το οποίο ενεργοποιείται. Και είπαμε τα γονίδια, τα παιδιά παίρνουν από 7 γενιές, δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν εμείς ή ο πατέρας η μητέρα ή ο πατέρα του παιδιού, αν yani οι δύο γονεί φέρουν στα γονίδια του ένα τέτοιο γονίδιο το οποίο πιθανόν να κληρονομήσει το παιδί του. Η τρίτη μεγάλη. το τρίτο. Ο το τρίτος τομέας ψυχικών διαταραχών είναι ο τομέας των το διαταραχών προσωπικότητας, ο οποίος είναι ένας γκρι, ένα, 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 ένα ένας, ένας, γκρι τομέας, gray area που λένε οι Αμερικάνοι, είναι μια γκρίζα περιοχή, στην οποία α, εκεί πέρα συναντούμε την αρχισιστική διαταραχή προσωπικότητα, την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα. Μιλώ ειδικά για τι διαταραχέ του Β' πλέγματο. Ψάξτε στο κανάλι, υπάρχει εκπομπή με τον, με τον ψυχίατρό μα. Έχει πέσει το κολιέ μου, δεν πειράζει, είναι από αυτά που ακούει. Υπάρχει εκπομπή με τον ψυχίατρό μα, τον δόκτωρα Γρηγόρη Γρηγόρη, που μα εξηγεί περισσότερα πράγματα για τι διαταραχέ του Β' πλέγματο, στι οποίε δεν υπάρχει μόνο. Α, δεν υπάρχει, ε, έφυγε αυτό. Δεν υπάρχει μόνο η, η ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητα, αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα, υπάρχει και η αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητα και η, οριακή διαταραχή προσωπικότητα κτλ. Οι δύο διαταραχές, οι οποίε ε, είναι ε, συνήθως συνήθω συνδυασμένε, όχι πάντα, υπάρχει comorbidity, συνοσιρότητα, είναι η ναρκιστική διαταραχή προσωπικότητα και η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κοινό χαρακτηριστικό την έλλειψη ενσυναίσθηση, κοινό χαρακτηριστικό του ότι νοιάζονται μόνο για τον εαυτό του και κανέναν άλλον. Αυτοί οι άνθρωποι σαφώ δρούν τα τοξικά προ του γύρω του. Και είναι οι άνθρωποι του οποίου αποκαλούμε αδιάγνωστου εδώ στο κανάλι και μιλάμε για αυτού του ανθρώπου που απατούν, που λένε ψέματα, που μειώνουν, που κάνουν ψυχολογικό πόλεμο στους άλλους και τα λοιπά και τα λοιπά τα Εάν λοιπόν, εάν λοιπόν οδ, η, η, πιθανή δράστης αυτού του εγκλήματος, ε, κατά τη γνώμη μου τώρα, εντάξει, που η γνώμη μου είπα είναι, δεν είναι... Δεν είναι δεν είναι βασισμένη πάνω σε γνώση του γεγονότος, γιατί απλούστα δεν έχω γνώση του γεγονότος. Αν η δράστρια του εγκλήματος Προφασιστεί ότι έχει θέμα ψυχική υγεία, το οποίο να καταλήξει σε διάγνωση διαταραχή προσωπικότητα του β' πλέγματο, όπω ο ναρκισισμό ή αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα, αυτό κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να είναι ελαφρυντικό για την οποιαδήποτε ποινή. Επειδή αυτά που γνωρίζουμε για τι διαταραχέ προσωπικότητα είναι ότι έχουν ένα πολύ ισχυρό γενετικό παράγοντα, δηλαδή γεννιέται ένα παιδί με διαταραχή. Με... Με γενετική προδιάθεση προ τη διαταραχή προσωπικότητα. Όσον αφορά στην αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα, από τα 15 χρόνια και μετά αρχίζει το παιδί να έχει παραβατικότητα, το οποίο ονομάζεται και disorder ζω... στα αγγλικά. Δεν ξέρω στα ελληνικά. Δεν, το έχω ψά... δεν, δεν είχα χρόνο να το ψάξω. Πώ ονομάζεται το κόνταχτιζόστρε, δηλαδή, αρχή συμπεριφορά, πρέπει να ονομάζεται disorder από τα 15 και μετά. Αυτά τα, τα, προς, τα παιδιά από την εφηβεία αρχίζουν και δείχνουν συμπτώματα ότι. Μπορεί να σκοτώσουν μικρά ζώα και να μην τα λυπούνται, έχουν έλλειψη ενσυναίσθησης, ε, ε, αψηφούν τους κοινωνικούς και τους κανόνες και τους νόμους, είναι άνθρωποι που δεν τους πειράζει τι κακό θα προκαλέσουν στον άλλο προκειμένου να γίνει το δικό τους και έχουν μια έντονη παραβατικότητα. Ε, και ε, ο γενετικός παράγοντας όμως από μόνος του δεν αρκεί ούτως ώστε κάποιος να γίνει πλήρως αντικοινωνικός, να έχει την πλήρη διάγνωση τη διαταραχή αντικοινωνική προσωπικότητα, έχει βρεθεί ότι, ότι παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και οι περιβαλλοντικοί παράγοντε, οι οποίοι ξεκινούν από την, από την εγκυμοσύνη. Δηλαδή, αν η μητέρα ενό παιδιού κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών, είναι αλκοολική. Αν ο πατέρα είναι αλκοολικό, κατά τη διάρκεια της σύλληψης του παιδιού. Έχουν βρεθεί παράγοντες όπως γονείς που να είναι άτικτ, ξεθισμένοι σε ουσίες. Ε, μπορεί εύκολα να γεννήσουν παιδιά. Μπορεί, υπάρχει συσχετισμό στο ότι πιο, πιο, συχνά μπορεί να έχουν παιδιά με τη διάγνωση της αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας. Έχει βρεθεί ότι παράλληλη χρήση ουσιών και ο αλκοολισμός εντείνουν τα οποία συμπτώματα αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα και γενικά χρειάζεται να παίξουν ρόλο πολλοί παράγοντε, ούτω ώστε κάποιο να βρεθεί να κάνει εγκλήματα λόγω ή πιθανόν λόγω τη διάγνωση αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα. Όμω, επειδή. Ε, όπως, σας, όπως, γνωρίζετε, έχω 20 ετή πείρα εργαζόμενη ως ψυχολόγος με ανθρώπους. Έχω δει περιστατικά γονέων, οι οποίοι ήρθαν ένδρομοι Έντρομοι, με παιδιά ηλικία δημοτικού ή γυμνασίου ή ηλικίου, μου ανέφεραν, μιλώ τώρα για τον καιρό που εργαζόμενο ψυχολόγο, μου ανέφεραν, ω ιδιώτη ψυχολόγο, μου ανέφεραν τι ανησυχίε του για τα παιδιά του, ότι το παιδί μου είναι ε, πολύ κλειστό στον εαυτό του, ότι μου φαίνεται ότι δεν έχει συναισθήματα να λυπάται, να νιώθει τύψει, ότι κάνει παραβατικότητα, ότι φεύγει πολύ συχνά από το σχολείο, ότι χτυπάει οι μαθητέ του, κάνει κλπ. κλπ. Συνήθω είναι αγόρια πιο συχνά που έχουν αυτή τη διαταραχή αντικοινωνική προσωπικότητα, είναι ένα προ τρία. Για κάθε τέσσερι διαγνώσει, η μία είναι γυναίκα και οι τρει είναι ανδρών. Ε, και του παρέπεμψα σε παιδοψυχίατρο και παιδοψυχολόγο, έγιναν τα τεστ, έγινε η διάγνωση και γνωρίζω περιπτώσει οι οποίε με συστηματική ψυχοθεραπεία και συνεργασία παιδοψυχολόγου και παιδοψυχίατρο, αυτά τα παιδιά μπορούν να γίνουν αρκετά λειτουργικά και σαφώ να μην. Είναι εγκληματίε. Δεν θεωρώ ότι η διάγνωση διαταραχή αντικοινωνική προσωπικότητα είναι μια διάγνωση η οποία πρέπει να ελαφρύνει την οποιαδήποτε ποινή θα δεχθεί, οποιοδήποτε θήτη βρεθεί ένοχο, οποιοδήποτε κατηγορούμενο βρεθεί ένοχο για μια τέτοια πράξη. Αντιθέτω, αυτό το οποίο ε, ε, βρήκα στη διεθνή βιβλιογραφία που διαβάζω εντατικά για απόψε και σήμερα. Και... Φαίνεται ότι κοιμήθηκα λίγο. Ε? Γιατί έτσι με είχε προβληματίσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Είναι ότι ε, υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία α, που να δείχνουν ότι εάν κάποιο κάνει φυλακή ή μπει σε μια είναι σε psychiatric facility, μπει, ξέρω εγώ, σε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο, δίκη, αντί να περάσει τη φυλάκη σου τη φυλακή, την περάσει σε ένα ψυχιατρίο, ότι φεύγοντα αυτοί οι άνθρωποι από εκεί, επιστρέφοντα πίσω στην κοινωνία, άνθρωποι που έχουν διαγνωσμένη διαταραχή αντικοινωνικής προσωπικότητας με... και συνήθως υπάρχει και ιστορικό κατάχρηση ουσιών και στοιχεία αναρκησιστικής διαταραχής προσωπικότητας, είναι αυτά τα τρία πάμε μαζί, ότι επιστρέφοντας αυτοί οι άνθρωποι ίσως στην κοινωνία θα είναι ακίνδυνοι. Το πιο πιθανό και αυτό που, που, το οποίο εξάγεται μέσα από τα στατιστικά είναι ότι επιστρέφοντας πίσω αυτοί οι άνθρωποι στην κοινωνία θα είναι οι ίδιοι και οι χειρότεροι. Άρα ο προβληματισμό, ο πολύ σοβαρό είναι διτός. Ο πρώτο είναι, που μας αφαιρώ αυτή τη στιγμή όλους άμεσα, άνθρωποι με τέτοια συμπεριφορά να έχουν, αν είναι δυνατόν, διαβίου φυλάκιση. Δηλαδή μια τέτοια διάγνωση αντικοινωνικής διαταραχής προσωπικότητας full blown, δηλαδή πλήρη, που να έχει όλα τα στοιχεία, σε συνδυασμό και με διαταραχή, διαταραχή κατάχρηση ουσιών και με στοιχεία ενορκησιστικής προσωπικότητας, τέτοιες διαταραγμένες προσωπικότητες, όχι να γίνονται acquitted, όχι να, να, φεύγει η ενοχή από πάνω του. Μάνα μου τον καημένο έχει ψυχολογικό πρόβλημα, έχει διαταραχή προσωπικότητα και α του δώσουμε χαμηλότερη ποινή. Αντιθέτω, να παίρνουν βαρύτερε ποινέ και ίσω διαβίου φυλάκιση. Γιατί δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι άμα κάποιο ενηλικιωθεί και φτάσει στο έγκλημα και έχοντα τη, διαταρα, τη διάγνωση διαταραχή αντικοινωνική προσωπικότητα, ότι μπορεί να κάνει reverse, ότι μπορεί να αλλάξει αυτόν τον τρόπο ζωή. Η αλλαγή μπορεί να γίνει στα παιδιά, στην προεφηβεία, στην εφηβεία, στα πρώτα στάδια που υπάρχουν ενδείξεις αυτών των διαταραχών και με πάρα πολλή δουλειά και από τους γονείς και από τους ψυχολόγους, παντοψυχολόγους και τους παντοψυχιάτρους. Άρα, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να είναι ελαφρυντικός παράγοντας για κάποιον δράστη το γεγονός ότι έχει αυτή τη διάγνωση. Δηλαδή, γενικά, οι διαταραχές προσωπικότητας, όπως είπα και προηγουμένως, είναι μια γκρίζα περιοχή, που προσπαθούμε οι κλινικοί οι ψυχολόγοι, προσπαθούμε οι ψυχίατροι, προσπαθούν οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στο επαγγελματίες ψυχικής υγείας να καταλάβουν πώς, τι και γιατί και να, να βρουν και θεραπεία για αυτές τις καταστάσεις και κοινό... Κοινό τόπο ανάμεσα στου ειδικού ψυχική υγεία είναι ότι πολύ δύσκολα αυτέ οι σοβαρέ διαταραχέ του βιταπλέγματο, όχι όλε, ειδικά αυτέ που αναφέρω τώρα, θεραπεύονται. Δηλαδή, η λεγόμενη αδιάγνωση που λέμε εδώ στο κανάλι, οι άνθρωποι που είναι προβληματικοί, που έχουν μια προβληματική προσωπικότητα, που δεν γνωρίζουν για του άλλου, που είναι εγωκεντρικοί, που είναι τοξικοί, δύσκολα δεν αλλάζουν. Δύσκολα. Ή είναι σχεδόν αδύνατο να αλλάξουν. Οπότε, μιλάμε για κινητού κινδύνου. Εντάξει. Ξεκαθαρίζω ότι δεν διαγιγνώσκω την ύποψη. Η ύποπτη δεν ξέρω αν θα επικαλεστεί θέματα ψυχική υγεία. Η γνώμη μου ως ψυχολόγου είναι ότι πρέπει να γίνει πολύ. Αν τυχόν επικαλεστεί θέματα ψυχική υγεία, πρέπει να γίνει ενδελεχή ψυχιατρική και ψυχολογική αξιολόγηση. Και αν η διάγνωση οδηγήσει σε, συθήκε, σε ε, καταλήξει σε διάγνωση διαταραχής αντικοινωνική προσωπικότητας ε, σε συνδυασμό με ναρκιστική προσωπικότητα κτλ. τα λοιπά, εκεί πέρα, δεν, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να υπάρχουν άλλα Εντάξει. Τώρα, αυτό το κομμάτι, είπαμε, έχει την πρώτη... Το, 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 ο προβληματισμός για τις διαταραχές προσωπικότητα, ειδικά την αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητα που σε συνδυαζόν είναι σαν, είπαμε, μια βόμβα έτοιμη να αναφλεγεί, με αλκοόλ ή, άλλες, παρανομ... με αλκοόλ και... ή το άλλο στοιχείο το οποίο μας προβληματίζει, πέρα από την παραδειγματική τιμωρία και την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιου ανθρώπους αδίσταχτους, είναι τι σημαίνει, τι μπορούμε να κάνουμε εάν συμβαίνει στο κοντινό μας περιβάλλον να παρατηρήσουμε ότι υπάρχει άνθρωπος που να έχει τα συμπτώματα αυτά εάν πρόκειται για ανήλικο παιδί μα, σπέβδουμε. Πάμε χθε στον παιδοψυχίατρο, στον παιδοψυχολόγο και επενδύουμε, επενδύουμε χρήμα, χρόνο και ενέργεια για να βοηθήσουμε το παιδί μα να μεγαλώσει και να είναι λειτουργικό και να μην είναι επικίνδυνο προ του άλλου. Εάν είμαστε σε ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται να έχει αυτά τα στοιχεία, Παίρνουμε τηλέφωνο αν είμαστε στην Ελλάδα στο 15.900, παίρνουμε τηλέφωνο αν είμαστε στην Κύπρο στο 1440, που είναι οι εθνικέ γραμμέ για τη βία στην οικογένεια και ζητούμε άμεσα βοήθεια και συμβουλευτική. Δεν παίζουμε με τέτοιου ανθρώπου. Δεν παίζουμε με τέτοιε συμπεριφορέ. Και αν ο άλλο που είναι θήτη παίζει το ρόλο του θήτη και εμεί παίζουμε το ρόλο του θύματο, μπαίνουμε σε μια διαδικασία αλληλοπρόκληση και συνεχόμενων καταστάσεων μεταξύ μα, κινδυνεύουμε. Και γι' αυτό λέω τηλεφωνήστε στο 1440 αν είστε στην Κύπρο, τηλεφωνήστε στο 15900 αν είστε στην Ελλάδα, στην περίπτωση που είστε θύμα, ούτως ώστε να πάρετε τη δωρεάν συμβουλευτική που δίνουν αυτές οι υπηρεσίες, τη ψυχοθεραπεία, να μπορέσετε να, ανα, αναχτίσετε την αυτοκτήμησή σας, να αγαπήσετε τον εαυτό σας και να προστατευτείτε από επικίνδυνες σχέσεις και επικίνδυνους ανθρώπους. Εάν μέσα στο οικογενειακό και φιλικό μας περιβάλλον υπάρχει πρόσωπο που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε το προτρέπουμε με όποιο τρόπο μπορούμε να δει ειδικό ψυχικής υγείας και αν είμαστε πολύ στενοί συγγενείς που έχουμε και την νομική, ε, το, <coughs> την νομική δυνατότητα να παραπέμψουμε κάποιο για αναγκαστική ψυχιατρική εξέταση, το ψάχνουμε. Ε, διάβασα χθε τα σχόλια του live ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Ότι αν το κάνει, κινδυνεύει να, να, σου κάνει μήνυση μετά ο στενό συγγενή που, τον έχεις, που του έχει βγάλει, νομίζω, διάταγμα αναγκαστική νοσηλεία. Χωρί να είμαι σίγουρη ε, για, για του όρου που λέτε στην Ελλάδα. Είναι πολύπλοκα θέματα αυτά, αλλά σαφώ προστατεύουμε και τον εαυτό μα και την κοινωνία όταν μας, είναι υπόψη μας Έρθει η γνώση μα ότι ένα άνθρωπο που είναι στενό μα συγγενή, είμαστε στενά συνδεδεμένοι μαζί του, είναι αδίσταχτο, δεν έχει καθόλου uh, regrets, δεν, δεν μετανιώνει για τα λάθη που κάνει, ε, φαίνεται να είναι ψυχρό, να μην έχει καμία ενσυναίσθηση και συμπεριφέρεται εκδικητικά. Και αυτέ οι συμπεριφορέ, they escalate, που λένε στα αγγλικά, δηλαδή μπορεί να χειροτερεύσουν. Και εάν πρόκειται για ερωτική αντιζηλία και βρισκόμαστε σε μια συνθήκη που ένας άνδρας ή μια γυναίκα ασχολείται μονικά μαζί μας γιατί θεωρεί πως του έχουμε κλέψει το τέρι τι στο τέρι του, δεν ξέρω τι, αποχωρούμε. Εάν ο άλλος τον βλέπουμε ότι είναι κούκου, ότι δεν πάει καλά, τον βλέπουμε ότι δεν λειτουργεί normal, αποχωρούμε. Προστατευόμαστε. Όχι ότι φταίει το θύμα για αυτό που έχει υποστεί σε καμία περίπτωση, σα ίσα, -ίσα διαβάζοντα χθε τα ρεπορτάζ, είδα ότι η κοπέλα λέει ότι καν πήγαινε το μυαλό τη ότι θα μπορούσε να ήταν αυτή η περίπτωση. Γιατί είπαμε ότι στο μυαλό του εγκληματία υπάρχει ένα δικό του κόσμο. Αλλά αυτό το... το μήνυμα το στέλνω σε όσου βρίσκεστε σε καταστάσει περίπλοκε, που έχετε θέματα με πρώην, δώστε τους το κελεπούρι να το λουστούν προκειμένου να, να βάζουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο και την, την ψυχική σωματική μας ακερότητα σε κίνδυνο. Φυσικά ε, διάβασα ότι η κοπέλα δεν είχε, σχέση με τον άνθρωπο, δηλαδή ήταν και όλα φαντασιωτικά χριστέ μου, δηλαδή είναι... Και το, το τελευταίο πράγμα που με προβληματίζει είναι το θέμα της παρανοϊκής ζήλιας, του παραλογισμού, το θέμα του ότι κανείς δεν ανήκει κανενός, το θέμα ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία μα δίνει το μήνυμα συνεχώ ότι πρέπει να είσαι ερωτευμένο για να είσαι ευτυχισμένο, αυτό είναι το θέμα του βραδινού μα vlog. Και πώ η pop κουλτούρα επηρεάζει του τρόπου με του οποίου λειτουργούμε στι ερωτικέ μα σχέσει και στο πόσο σοβαρά παίρνουμε πράγματα απλά και καθημερινά όπω την ερωτική απόρριψη. Το θέμα μα απόψε είναι πώ παίρνω, πώς αντιμετωπίζω μια ερωτική απόρριψη. Αυτό θα κάνουμε απόψε. Αυτή είναι η προβληματισμή μου, σας στέλνω την αγάπη μου. Και θα πω και κάτι τελευταίο. Ε, ο κόσμος που ζούμε είναι αβέβαιος. Ε, ένας κορονοϊός και μια τέτοια εγκληματική ε, ε, ιστορία μας το υπενθυμίζουν. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε αυτούς και αλλήλους. Ζούμε την κάθε μέρα ξεχωριστά, δηλαδή, ε, we, celebrate, we celebrate life. Ε, γιορτάζουμε τη ζωή, ζούμε την κάθε μέρα σαν να, να είναι σαν πως και θα είναι η τελευταία, γιατί μπορεί να είναι και η τελευταία. Και life happens, η ζωή συμβαίνει, δεν μπορούμε να τα λέξουμε όλα. Όσοι από εσά έχετε κάποια επαφή με το Θεό, προσευχόμαστε όσοι έχουμε κάποια επαφή με το Θεό και αφήνουμε τη ζωή του στα χέρια του με την το ενέργεια ότι κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μα για να είμαστε ασφαλεί και εμεί και οι άνθρωποι που αγαπάμε. Και από εκεί και πέρα λέμε. Α γίνει το θέλημά σου. Για όσου έχουν σχέση με τη θρησκεία, για όσου δεν έχουν, πάλι σε Αθηνά και Χίρακίνη θα πούν. Ε, παίρνουμε τι απαραίτητε προφυλάξει. Είτε έχουμε σχέση με τη θρησκεία, είτε όχι, είτε προσευχόμαστε, είτε όχι. Τι απαραίτητε προφυλάξει πρέπει να πάρουμε. Καλημέρα. και, και καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά.